Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σας είχα δείξει μία άλλη φορά ρεβίθια φρικασέ με σπανάκι. Σήμερα θα σας δείξω μαυρομάτικα. Μαρούλι, φρικασέ με λεμόνι. Γίνεται εξίσου ωραίο φαγητό. Και είμαστε και σε περίοδο νηστείας, οπότε καλό είναι να τα προτιμούμε αυτά τα φαγητά. Θα βάλουμε λαδάκι στην κατσαρόλα. Εδώ. Και εδώ έχουμε βάλει κρεμμυδάκια φρέσκα. 4 κρεμμυδάκια. Και ένα κρεμμύδι ξερό από κάτω, χοντροκομμένο. Έχουμε άνηθο. Έχουμε τα μαυρομάτικα, τα οποία τα έχουμε βράσει, τα έχουμε σουρώσει, τα έχουμε ξεπλύνει και τα έχουμε εδώ έτοιμα. Έχουμε αλάτι, πιπέρι, λεμόνι για το τέλος και το μαρούλι. Ξεκινάμε με τα κρεμμυδάκια. Έχουμε βάλει το λάδι, είπαμε, στην κατσαρόλα. Και θα βάλουμε τα κρεμμυδάκια μας να σοταριστούν. Τροχωμένα τα κρεμμύδια, τα βλέπετε. Και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα ξερά. Ένα ξερό κρεμμύδι μεγάλο. Πατώνουμε καλά καλά, να ξεχωριστούμε καλά και τα φασολάκια. Θα βάλουμε αλατάκι. Πιπέρι μαύρο.
βάλουμε λίγο νεράκι. Για εδώ είναι το καπάκι του. Καμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να βράσουμε. Είναι ήδη μισοβρασμένα, δεν θέλουμε πολύ. Για να ρίξουμε μετά το μαρούλι. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε και τα μαρούλια, τα οποία βέβαια και αυτά θέλουν κάποια ωρίτσα για να βράσουν. Θα βγάλουν και αυτά τα υγρά τους και μετά θα ρίξουμε τον άνηθο και στο τέλος το λεμόνι. Βάλαμε και το μαρουλάκι. Μαραθεί καλά. Θα ρίξουμε και το ράνι. Έχουμε στύψει δύο λεμονάκια και έχουμε βάλει λίγο ζουμάκι από το φαγητό. Τα χτυπάμε καλά με το λεμόνι και θα τα ρίξουμε στο φαγητό. Δύο λεπτάκια ακόμα και το κλείνουμε. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε και στο πιάτο τώρα να το δούμε. Και αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε like στο βιντεάκι μας. Πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων να βλέπετε τα βίντεο που θα ανεβάζουμε. Και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ πολύ.